Ουσιαστικά ασχολούμαστε με το λεμφίδημα μετά κάποιο καρκίνο στο μαστό ή σε οποιαδήποτε άλλο σημείο του σώματος και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το λεμφίδημα. Έχω τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι εδώ να παρουσιάσω το βιβλίο που δημιούργησε η Ελίνα, σαν και σαν ιδέα αλλά και σαν πράξη, μαζί με την Μαρουλιό Σταθουλοπούλου, το οποίο και εγώ φιλικά συμμετείχα με τα κεφάλαια πάνω στο λεμφίδημα. Ουσιαστικά είναι για την παρενέργεια, μια από τις βασικότερες επιπλοκές μετά αφού το έχουν περάσει όλες, ακτινοβολίες, χειρουργία, ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες, ώστε οι ασθενείς να μην εγκατασταθεί ένα λεμφίδημα ή αν αφού το εγκατασταθεί να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε το βιβλίο και να δώσουμε πολύ ότι η πρόληψη είναι το βασικότερο πράγμα και πάνω στον καρκίνο του μαστού, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα αφού έχει δημιουργηθεί πάνω στο λεμφίδημα.